Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Πομόνης και είναι οι ειδήσεις από το pelop.gr. Οι εργαζόμενοι της Αχαϊκής απέκλεισαν την είσοδο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάτρα. Έκαναν συμβολική κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για την αμετακίνητη στάση της διοίκησης της Τράπεζας για κλείσιμο των συνεταιριστικών. Έλαβαν διασφαλίσεις για τις αποζημιώσεις τους. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τις 6 το πρωί σήμερα, καθώς έληξε η 48ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία αποφάσισε χθες να μην συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με νέα 48ωρη. Στα 255,47 ευρώ μεικτά για νέο ηλικίας κάτω των 25 ετών και στα 293,04 ευρώ για εργαζόμενο πάνω από 25 ετών κλειδώνουν οι πρώτοι εισαγωγικοί μισθοί για τους μερικώς απασχολούμενους με τετράωρη εργασία μετά τις μειώσεις των κατώτατων ορίων κατά 22% και 32% που ισχύουν αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου. Διακοπή προμηθειών ορθοπαιδικού υλικού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την περασμένη Δευτέρα λόγω της ασφυκτικής πλέον ανυπαρξίας ρευστότητας των επιχειρήσεων μετά το υποχρεωτικό κούρεμα των νοσοκομιακών ομολόγων και τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών των νοσοκομείων. Και γιατροί σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας έχουν προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για τη μη καταβολή των αποζημιώσεων για δεδουλευμένες εφημερίες από το Δεκέμβριο του 2011, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται μόνο τα επίγοντα περιστατικά.